Σαββατοκύριακο βραδάκι. Ψάχνεις απελπισμένα να βρεις κάτι για να σκοτώσεις τον χρόνο σου. Κοιτάς γύρω σου, τίποτα. Ανοίγεις την αποθήκη. Η παλιά καραμπίνα του παππού σου τραβά την προσοχή. Το σκέφτεσαι λίγο, αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ο χρόνος ούτε αγριογούρνο είναι, ούτε και πεθερά. Με την άκρη του ματιού σου πιάνεις μια 17 Sony High Black 3-Nitron που άρπαξε από τη γωνία της ανακύκλωσης. Πάνω τους σε ένα μαύρο κουτί, με τις μαγικές λέξεις. Sinclair ZX Spectrum Personal Computer. Αυτό είναι! Τα βουτάς και γρήγορα στο γραφείο. Αν και σου πήρε λίγο χρόνο ο συντονισμός της τηλεοράσης, βρίσκεσαι επιτέλους μπροστά στην οθόνη του ZX Spectrum. Σωστά? Ίσως. Δεν θυμάσαι ο Spectrum να άνοιγε σε 64 στήλες. Η γραμματοσειρά όμως είναι του Spectrum. Αλλά τα χρώματα... Στην αρχική οθόνη δεν κυριαρχούσε το ασπρόμαυρο. Και πώς γίνεται ένας 8-bit υπολογιστής να ζητά username και password? Πού βρίσκεσαι? Είσαι πραγματικά στο γραφείο σου μπροστά στον αγαπημένο από την παιδική ηλικία ZX Spectrum ή στη λογγύνη οθόνη ενός mainframe UNIVAC? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πώς θα πρέπει να προχωρήσεις? Θα προσπαθήσεις να βρεις το password ή θα πατήσεις το play στο κασετόφωνο που έχεις δίπλα σου? Η περιέργειά σου είναι σε έξαψη. Θέλεις να προχωρήσεις. Θέλεις να μπεις στο UNIVAC σύστημα. Αν και δεν είσαι σίγουρος αν είναι το Spectrum ή το UNIVAC. Το Next Hacker είναι εμπνευσμένο από τον παλαιό hacker της δεκαετίας του 80. Η διαφορά είναι ότι σε αυτό το hacker πρέπει να ψάξεις σε δίσκους και αρχεία ενός mainframe για να βρεις τα κομμάτια του corrupted αρχείου. Δίνοντας 3 φορές λαθασμένο password, το παιχνίδι θα σε κάνει login με username Sula. Πρώτο tip. Δώσε help για να πάρεις μια λίστα εντολών. Δεύτερο tip. Δώσε παπάκι prd.d, ldprd1 για να ξεκινήσεις και τον διάλογο με τον CISOP. Κάποιες εντολές δουλεύουν μόνο όταν φτάσεις σε συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού. Υπάρχουν κανονικά usernames και passwords, αν μπορέσεις να τα βρεις, καθώς και cheat εντολές που σε πάνε στο τέλος του παιχνιδιού. Η πολύχρονη πείρα του για βρήμισε συστήματα της Unisys αλλά και της IBM τον έκανα να φτιάξουν ένα περιβάλλον πολύ κοντά σε αυτό των mainframe συστημάτων. Μια πρωτοποριακή κομπιουτερίστικη gaming νουβέλα από τα σπλάχνα των Load Error / Retro Unboxers. Κατεβάστε το δωρεάν παιχνίδι του Κώστα Γιαβρίδη / Darth Kotsu από το link στην περιγραφή. Καλά ξεμπερδέματα.